Υπεραλδοστερονισμός, σύνδρομο Καν. Ορισμός. Είναι νόσος του φλοιού των επινεφριδίων. Αιτιολογία. Οφείλεται σε ανεξέλεγκτη υπερπαραγωγή αλδοστερόνης η οποία μπορεί να είναι α. Πρωτοπαθής ή β. Δευτεροπαθής. Α. Εφόσον προέρχεται από αυτόνομη παραγωγή ορμόνης από αδένωμα του φλοιού και σπανίως από καρκίνωμα. Β. Είναι η συχνότερη και προκύπτει από υπερέκριση ρενίνης από την παρασπειραματική συσκευή των νεφρών. Οι αιτίες υπερέκρισης ρανίνης περιλαμβάνουν α. Την νεφρική ισχυμία, β. Τη στένωση της νεφρικής αρτηρίας, γ. Την ελάττωση του ενδαγκιακού όγκου. Οι καταστάσεις αυτές πυροδοτούν την υπερέκριση της αλδοστερόνης, η κύρια δράση της οποίας είναι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης με κατακράτηση νατρίου και αποβολή καλίου. Κλινική εικόνα. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση θα προκαλέσει α. Εγκεφαλικά επεισόδια και β. Νεφρική βλάβη. Ο όγκος του πλάσματος είναι αυξημένος κατά 20-30% του φυσιολογικού. Ο ασθενής παρουσιάζει γάμα κεφαλαλγία δέλτα μυϊκή κόπωση λόγω της απώλειας του καλίου και εψίλων νυκτουρία. Όταν τα αποθέματα του καλίου εξαντληθούν, θα εμφανιστούν ζήτα παρεσθήσεις και ήτα μουδιάσματα. Θήτα οι διαταραχές στην όραση που ενδεχομένως θα εμφανίσει ο ασθενής σχετίζονται με την υπέρταση. Διάγνωση. Α. Βιοχημικός έλεγχος. Η διάγνωση θα τεθεί με τον βιοχημικό έλεγχο που θα αποκαλύψει την 1. Αύξηση της αλδοστερόνης του ορού, τη συνοδό. 2. Υπερνατριαμία. 3. Την υποκαλιαμία και 4. Τις διαταραχές στα επίπεδα της ρενίνης, όπου στον πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό θα είναι ελαττωμένα, ενώ στον δευτεροπαθή αυξημένα. 5. Μεταβολική αλκάλωση. Η αυξημένη απώλεια ιών των υδρογόνου ίσιν οδηγεί σε μεταβολική αλκάλωση και αύξηση του pH του αίματος. Β. Υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα αποτυγχάνει να απεικονίσει τους όγκους λόγω του μικρού μεγέθους τους. Γ. Απεικονιστικός έλεγχος. Τα αδενώματα που είναι συνήθως αμφωτερόπλευρα θα αποκαλυφθούν απεικονιστικά CT ή MRI. Δέλτα σπινθυρογραφικός έλεγχος και ενδοσκοπική λήψη δείγματος αίματος. Ο προσδιορισμός λειτουργικού αδενώματος ετεροπλευρά ή αμφωτερόπλευρα γίνεται με σπινθυρογραφικό έλεγχο, καθώς και με ενδοσκοπική λήψη δείγματος αίματος για προσδιορισμό των επιπέδων της αλδοστερόνης ξεχωριστά από τις φλέβες του κάθε επινεφριδίου. Θεραπεία. 1. Επινεφρίδεκτομη. Στην πρωτοπαθή νόσο η θεραπεία είναι χειρουργική και γίνεται με ετεροπλευρή ή αμφωτερόπλευρη επινεφρίδεκτομη για αφαίρεση των αδενωμάτων. 2. Ορμονική αποκατάσταση. Σε περίπτωση αμφωτερόπλευρης επινεφρίδεκτομης, ο ασθενής θα χρειαστεί θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης εφορού ζωής. Αναγκαία η ρύθμιση των επιπεδών του καλίου. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί όταν τα επίπεδα καλίου επιστρέφουν στο φυσιολογικό. Χορήγηση σπυρονολακτώνης και αντιπαιτασιακής αγωγής. Για να αντιμετωπιστεί τυχόν αύξηση του καλίου του ορού, χορηγείται σπυρονολακτώνη 50% mg 24ωρο και, όπου υπάρχει ανάγκη, αντιπερτασική αγωγή με β, αποκλειστές και ανταγωνιστές ασβεστίου. Η θεραπεία στη δευτεροπαθή νόσο συνίσταται στην αντιμετώπιση των νόσων που την προκάλεσαν.